Μια πρωτόγνωρη για τα χρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης κατάσταση στο Δήμο της Σαλονίσου περιγράφει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος του νησιού Πέτρος Βαφίνης, ο οποίος εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ακόμη και για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων εξαιτίας της αδυναμίας της πλειοψηφούσας παράταξης να διοικήσει. Ποια έργα, εδώ μιλάμε ότι δεν έχει να πληρώσει μισθοδοσία και κάποιες βασικές προμήθειες για έργα μιλάτε. Τα έργα είναι αυτά που γίνονται, που είχαμε δρομολογήσει εμείς ως Δημοτική Αρχή. Αυτά τα έργα υλοποιούνται, αυτά είναι προς υλοποίηση κάποια άλλα, δεν έχουν ξεκινήσει. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα έργα. Από την άλλη, δεν είναι μόνο τα έργα, δεν μπορεί να κάνει έργα. Δεν έχει φέρει αυτή τη στιγμή, δεν έχει φέρει ούτε μία μελέτη να προετοιμαστεί για το ΕΣΠΑ 21-27. Μόλις χθες και αφού προηγήθηκαν δύο αποτυχημένες απόπειρες μέσα στον Ιούνιο, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλονίσου, στο οποίο ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου έχει απολέσει την πλειοψηφία. Έχει χάσει την πλειοψηφία των Δημοτικών του Συμβούλου. Θυμάστε, στις αρχές υπήρχαν πάρα πολλές παραιτήσεις. Κάποια στιγμή ζήτησαν και από τον ίδιο να παραιτηθεί. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα δεν είναι καλό, δεν υπάρχει συνεργασία. Και βεβαίως ο Δήμαρχος δεν δείχνει ότι θέλει να συνεργαστεί τόσο με τους δικούς του όσο και με την αντιπολίτευση. Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα πάρει αποφάσεις για τα θέματα των πολιτών? Αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί ο ίδιος πρώτα απ' όλα. Και μάλιστα να πούμε ότι και χτες που έγινε η συνεδρία τελικά χτες, υπήρξε ένα σημαντικό θέμα, ήταν μια αναμόρφωση, η οποία δεν πέρασε. Διότι τα οικονομικά του Δήμου δεν πάνε πολύ καλά, δυστυχώς δεν μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του, έχει ξεφύγει, ήδη ο Δήμος αρχίζει να φαίνεται χρεωμένος μέσα στο πρώτο πεντάμινο, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Δεν λειτουργεί τίποτα στο Δήμο Αλονίσου. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέα έργα και όσα είναι στο στάδιο της συμβασιοποίησης κινδυνεύουν να χαθούν, επισημαίνει ο κύριος Βαφίνης. Αυτό που τουλάχιστον ευχόμαστε είναι να μην χαθούν και κάποια έργα που δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη, πιστεύω θα τελειώσουν. Κάποια άλλα ακόμα δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, έχουν εξασφαλιστεί χρηματοδοτήσεις, αλλά δεν έχουν συμβασιοποιηθεί. Αυτά αρχίζω και φοβάμαι. Την ίδια στιγμή ο Δήμαρχος καταγγέλλεται ότι προσέλαβε Γενικό Γραμματέα με υψηλές οικονομικές απολαβές. Έχει επιβαρύνει το Δήμο με ένα μεγάλο κόστος ετήσιο, διότι ο μισθός του Γενικού Γραμματέα είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι περισσότερος ακόμα και από το Δημάρχου, αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε με τον Γενικό Γραμματέα μπορούν να συντονιστούν.